Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Για μας είναι καλημέρα βέβαια. Και να σας προειδοποιήσω ότι αυτή την εβδομάδα το αυτοπροσώπος θα είναι κάπως διαφορετικό. Θα είμαστε σε ένα μεγάλο στούντιο που είναι η παραλία του Καρφά, γιατί έκρινα σκόπιμο ότι είναι ο καταλληλότερος χώρος για να μιλήσουμε αυτοπροσώπως με έναν αβαγωσώστη. Στέλιος Τσαλίκης θα μας δώσει πιο πολλά στοιχεία ο ίδιος, είναι ένα αβαγωσώστης και θεωρήσαμε και οι δυο ότι είναι καλύτερα αντί να είμαστε στο στούντιο, να είμαστε στο φυσικό τους χώρο για να μιλήσουμε μαζί τους, να δούμε τι κάνουν αβαγωσώστες και να δούμε και μια διάσωση, μπορεί και δεύτερη. Στέλιο, κάνουμε μαζί την επιλογή του χώρου. Καλημέρα και από εμάς, καλημέρα από τους επαγγελματίες ναυαγωσώστες. Μας βλέπουν απόγευμα τώρα, γι' αυτό είπα καλησπέρα εγώ, δεν πειράζει. Καλησπέρα λοιπόν και για τους τηλεθεατές. Αυτοπροσώπος, βρισκόσαστε εδώ, αυτοπροσώπος και εμείς, αυτοπροσώπος και εσείς από το σπίτι, να παρακολουθήσετε, να δείτε πράγματα που γίνονται στο υπέροχο νησί σας. Στέλιο, η δουλειά σου είναι ναυαγωσώστης, αυτή είναι ή κάτι άλλο? Είμαι επαγγελματίας ναυαγωσώστης από την Πανελλήνια Σχολή Ναυαγωστικής. Είμαι αρχηγός ναυαγωστικών. Αυτό σημαίνει αυτό εδώ? Αυτό, το Πασχνά. Το Πασχνά λοιπόν σημαίνει Πανελλήνια Σχολή Ναυαγωστών. Έτσι? Ακριβώς. Ωραία. Τι κάνει στοιχείο? Λοιπόν, εμείς με συνεργασία με το Δήμο Χίου έχουμε έρθει στο νησί η δεύτερη χρονιά που γίνεται επισήμως η κάλυψη από την σχολή μας στο νησί. Έχουμε ναυαγωσώστες στις παραλίες, σε 6 παραλίες στο νησί. Ευελπιστούμε να γίνουν και παραπάνω. Βρισκόμαστε εδώ σε όλη τη σεζόν και παρέχουμε, είμαστε τα μάτια, είμαστε η φροντίδα ολωνών των λουωμένων. Και όχι μόνο φυσικά. Γιατί θα δούμε και παρακάτω ότι ένας ναυαγωσώστης δεν είναι μόνο για τη θάλασσα, για το νερό. Μπορεί να παρέχει και βοήθεια και στη στεριά, ας πούμε. Θα δείτε ότι πέρα ότι την ναυαγωστική κάλυψη που υπάρχει σε κάθε παραλία, έχουμε εντός εισαγωγικών, θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω τη λέξη, ένα μίνι γιατρό και στην περιοχή μας. Παραδείγματος χάρη εδώ στον Καρφά έχουμε 2 ναυαγωσώστες, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν και τις πρώτες βοήθειες και πέρα από τη θάλασσα. Γιατί γνωρίζουν, είναι εκπαιδευμένοι και γνωρίζουν και από πρώτες βοήθειες, που είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας, ιδιαίτερα αυτόν τον καιρό που ο κόσμος έχει θέματα πάρα πολλά υγείας. Οπότε ξέρουμε ότι ένας ναυαγωσώστης μπορεί να προσφέρει και αυτή τη βοήθεια στην παραλία. Στέλιο, για να υπάρχει ναυαγωσώστης, μάλλον να το πω διαφορετικά, ένας από τους όρους για να έχει μια παραλία γαλάζια σημαία είναι η παρουσία ναυαγωσώστη? Η περίπτωση για τις παραλίες που έχουν γαλάζια σημαία, κάποιες πρέπει να υπάρχει ναυαγωσώστη, κάποιες όχι. Συνήθως ναυαγωσώστη, με βάση το προεδρικό διάταγμα, έχουμε εκεί που υπάρχουν οι πολυσύχναστες παραλίες. Άρα είναι θέμα συχνότητας, πυκνότητας μάλλον, λουμένων και όχι γαλάζιας σημαίας. Ακριβώς, ακριβώς. Yeah. Δηλαδή όταν σε μία παραλία έχουμε, θεωρείται πολυσύχναστη, δηλαδή όταν περνάνε πάνω από 300 άτομα ημερησίως στη συγκεκριμένη παραλία. Και προφανώς ο Δήμος Χίου αναθέτει σε κάποιους επαγγελματίες, εμπροκειμένως στη δική σας σχολή όπως λέγεται, έτσι, αναθέτει ένα έργο που είναι η φύλαξη των παραλίων. Έτσι το αντιμετωπίζετε, έτσι το βλέπετε? Έτσι ακριβώς είναι. Ο Δήμος, από την ώρα που έχουν χαρακτηριστεί 6 παραλίες του πολυσύχναστες, ανέθεσε στην συγκεκριμένη εταιρεία την κάλυψη της. Φυσικά αυτά γίνεται μέσα από διαγωνισμό που έχουν γίνει, δηλαδή έρχονται εταιρείες. Η διαδικασία που ακολουθούν οι Δήμοι, εν πάση περιπτώσει. Εσύ γιατί είναι ναυαγωσώστης? Η ηλικία μου είναι 45 ετών. Δηλαδή τώρα κιόλας λίγη η άδεια φέτος το 22 και πρέπει να την ξανανεώσω. Και... Γιατί λες λίγη άδεια? Συνήθως οι ναυαγώστες από 18 μέχρι 45 η άδειά τους ισχύει για 4 χρόνια και μετά ξαναδίνουν εξετάσεις για να λάβουν την άδεια λιμενικής αρχής που λέγεται. Και μετά τα 45... Εσείς είστε περίπου όπως οι ποδοσφαιριστές. Κάπως έτσι, αλλά ευτυχώς τώρα έχει αλλάξει το προεδρικό διάταγμα και δίνει τη δυνατότητα. Έχει πάει δηλαδή το όριο ηλικίας μέχρι τα 60. Απλά από τα 45
μέχρι και τα 55 δίνεις αντί για 4 χρόνια κάθε 2 χρόνια εξετάσεις για να λάβεις την άδεια λιμενικής αρχής και από τα 55 μέχρι τα 60 δίνεις ένα είναι χρόνο. Είναι περίπου όπως το δίλημα οδηγήσεως που όσο μεγαλώνεις πας πιο πολύ στο γιατρό, έτσι. Έτσι πας για εξετάσεις. Έτσι ωραία. Εσύ όμως ειδικά είσαι πια παλέμαχος, θεωρείσαι έτσι στη δουλειά σου. Γιατί διάλεξες αυτό να το κάνεις, τι σ' αρέσει? Εγώ από μικρός παιδί είμαι έλκει να προσπαθώ να βοηθήσω τους ανθρώπους γύρω μου από το σχολείο, δηλαδή από το δημοτικό, από το γυμνάσιο, από το λύκειο, έβλεπα ότι ήθελα να προσφέρω βοήθεια. Είχα ξεκινήσει με πρώτες βοήθειες από το λύκειο και αμέσως μετά έμαθα για την Πανελλήνια Σχολή Ναυαγωστικής, πήγα, εκπαιδεύτηκα, μ' άρεσε ότι έσωζα ανθρώπινες ζωές, πρόσεχα πάνω απ' όλα, γιατί ο ναυαγωστός δεν είναι μόνο διάσωση, δεν είναι μόνο έναν άνθρωπο να πάθει ένα πνιγμό και να τον επαναφέρουμε. Διάσωση είναι κάθε μέσο που θα κάνουμε μέσα στη θάλασσα για να προσφέρουμε βοήθεια σε έναν άνθρωπο. Εμένα αυτό με γέμιζε σαν άνθρωπο, σαν ψυχή, σαν οντότητα και επέλεξα ότι αυτό είναι το λειτουργήμα που θέλω να κάνω. Μια αρέσει και η άθληση μεταξύ μας. Δεν μπορεί να είσαι ναυαγωστός και να μην είσαι αθλητικός τύπος, να μην κάνεις μπάνιο, να μην αθλείσαι, νομίζω. Εμάς όλη μας η ζωή είναι ο αθλητισμός στους ναυαγωσώστες. Δηλαδή θα πρέπει να συντηρούμε πάντα να είμαστε σε φόρμα, κάνουμε τη γυμναστική μας, δεν είναι ότι κολυμπάμε μόνο, τρέχουμε πάνω σε βουνό, τρέχουμε και σε αγώνες όπως και εδώ στη Χίο που έγινε ο μημαραθώνιος, τρέξαμε οι ναυαγωσώστες. Πάμε σε γυμναστήριο, δηλαδή προσπαθούμε να συντηρήσουμε το σώμα μας όσο το δυνατόν καλύτερα, έτσι, και με διατροφή και με τον αθλητισμό. Εννοείται ότι αγαπάς τον αθλητισμό. Όταν είσαι ναυαγωσώστης, ο αθλητισμός είναι μέσα στο αίμα. Νομίζω ότι αναφέρεσαι και σε γυναίκες τώρα. Εννοείται, οι ναυαγωσώστες είναι και γυναίκες και άντρες. Δεν έχει να κάνει. Από 18 ετών και απάνω μπορεί οποιοδήποτε να γίνει ναυαγωσώστης. Εννοείται. Για πες μας λοιπόν, τι άλλα προσόντα πέρα από την αγάπη στον αθλητισμό, πέρα από το κολύμπι, πέρα από την γνώση, υποθέτω, πρώτων βοηθειών, έτσι. Τι άλλα προσόντα, να στο θέσω διαφορετικά. Υπάρχει, για παράδειγμα, επαγγελματική αποκατάσταση? Σαφώς και υπάρχει επαγγελματική αποκατάσταση. Εδώ έχουμε δύο πλάνα. Μέχρι στιγμής οι ναυαγωσώστες εργαζόντουσαν μόνο το καλοκαίρι, σεζόν που λέμε. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, μπορεί να είσαι ναυαγωσώστης πισίνας, κολυμπητικής δεξαμενής και ακτής, παραλίας. Συνήθως στις πισίνες ξεκινάει πιο νωρίς, από τον Απρίλη, Μάιο, υπάρχουν και Μάρτιο ξενοδοχεία που δουλεύουν. Με συγχωρείς εδώ, είναι υποχρεωτικό τα ξενοδοχεία που έχουν πισίνα πλέον να έχουν ναυαγωσώστη? Υπάρχει κάποιος νόμος, παίζει ρόλο οι κλίνες που έχουν, το βάθος της πισίνας, οι διαστάσεις. Συνήθως οι μεγάλες πισίνες, δηλαδή πάνω από 1,50 σε ύψος. Όταν ένα ξενοδοχείο έχει πάνω από 50 κλίνες, είναι υποχρεωτικό να έχει ναυαγωσώστη. Άρα λοιπόν μπορεί να έχει θέση εργασίας. Αυτό λέω, δεν είναι μόνο η Δήμη δηλαδή, είναι και τα ξενοδοχεία. Βεβαίως. Πάμε λοιπόν ξανά από την αρχή να δούμε, επαναλαμβάνω, την επαγγελματική αποκατάσταση. Με την έννοια ότι κάποιος λέει, ρε παιδί μου, είναι εποχιακή δουλειά, βλέπω 2-3 μήνες, ή δεν είναι έτσι? Δεν είναι έτσι ακριβώς. Εξελίσσεται η ναυαγωστική. Ευελπιστούμε σε αύξηση ορίου σε χρόνο διάρκειας που είναι και στις παραλίες ακόμα. Υπάρχουν ξενοδοχεία, άσχετα τώρα με το COVID, τα δύο τελευταία χρόνια που δεν λειτουργούν. Υπάρχουν ξενοδοχεία που λειτουργούν το χειμώνα, που έχουν πισίνες, ακόμα και σε περιοχές που είναι βόρειες, παραδείγματος χάρη στην Αράχοβα, υπάρχει ξενοδοχείο με πισίνα που λειτουργεί όλο το χειμώνα. Ένας ναυαγωστός μπορεί να εργαστεί οπουδήποτε υπάρχει πισίνα, σε κολυμπητήρια, γυμναστήρια. Παντού. Σίγουρα όταν είναι της ακτής, εκεί δουλεύει σεζόν. Αυτό είναι αυτονόητο, αλλά θα σας πω και κάτι. Για έναν κυρίως που έρχονται φοιτητές, ένα παιδί που σπουδάζει το χειμώνα και του μένει το καλοκαίρι να μπορέσει να εργαστεί, σαν ναυαγωστός εργάζεσαι σεζόν και τα χρήματα, γιατί παίζει ρόλο και αυτό, τα χρήματα που βγάζεις είναι πολύ παραπάνω από το να δούλευες συνεχόμενα όλο το χειμώνα. Πόσα είναι, για παράδειγμα? Είναι αναλόγως. Είναι αναλόγως ο τόπος. Ένα μέσο όρο δώσε. Να σας δώσω να καταλάβετε ότι, παραδείγματος χάρη, εδώ στη Χίο οι ναυαγωσώστες παίρνουν από 1.100 ευρώ καθαρά στο χέρι και φτάνουν έως 1.300-1.400 ευρώ. Ασφαλισμένοι και λοιπά, υποτίθεται. Εννοείται όλα. Τηρούνται τα πάντα που πρέπει να υπάρχουν με βάση. Για πόσες εργασίες μιλάμε? Ορίστε. Για πόσες ώρες εργασίας? Είναι 8ωρο. Δηλαδή το ωράριο του ναυαγωσώστη ξεκινάει από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα.
Και από εκεί και πέρα είναι εξαήμερο. Δηλαδή δουλεύει 6 μέρες την εβδομάδα. Την 7η ξεκουράζεται γιατί πρέπει να ξεκουραστεί για να μπορέσει να. Άρα λοιπόν μιλάμε για 8ωρο, 6ωρο, 6ήμερη εργασία. Ακριβώς. Αυτό μου λες. Ναι. Ακριβώς. Και ένα παιδί, ένας φοιτητής, ο οποίος θέλει να γίνει ναυαγοσώστης. Και παίρνοντας αυτά τα χρήματα από το που θα μπορούσε να κάνει κάποια άλλη εργασία και να παίρνει τη τάξη στο 500-580 ευρώ, σίγουρα καλύτερα να δουλέψει 4 μήνες. Άρα μιλάμε δουλέψεις. Ότι αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι με αυτά που μου λες είναι ότι ίσως να μην είναι κύριο επάγγελμα, αλλά να είναι επικουρικό. Ή κάνω λάθος. Είναι επικουρικό, αλλά μιλάμε κυρίως για φοιτητές. Ναι, κατάλαβα. Οπότε είναι σαν κυρίως εντός εισαγωγικών θα το χρησιμοποιήσω. Από εκεί και πέρα υπάρχουν όμως θέσεις στην ναυαγοστική. Παραδείγματος χάρη, εμένα είναι το κυρίως επάγγελμά μου. Χειμώνα-καλοκαίρι. Υπάρχουν θέσεις και σε σχολές και σε πόστα τα οποία ένας ναυαγοσώστης μπορεί να δουλεύει χειμώνα-καλοκαίρι. Μάλιστα. Οπότε για πες μου τώρα, Στέλιος, έλεγε. Κάποιος που επιλέγει γιατί του αρέσει η θάλασσα, γιατί του αρέσει αυτό που κάνετε, γιατί πιστεύω ότι παίζει ρόλο το να σ' αρέσει κάτι έτσι, να μην το κάνεις δηλαδή για να βγάζεις μόνο λεφτά, πρέπει να σ' αρέσει. Τι, έτσι υπάρχει και λέει, γίνομαι ναυαγοσώστης ή πρέπει να σπουδάσει. Έχει μια διαδικασία όπως κάθε λειτουργήμα, κάθε επάγγελμα. Αν ένα παιδί αποφασίσει, έχει κλείσει τα 18 και αποφασίσει ότι θέλει να γίνει ναυαγοσώστης, φτάνει πρώτα απ' όλα σε μια σχολή. Παραδείγματος χάρη, εμείς είμαστε η πρώτη εν ενεργεία ναυαγοστική σχολή. Πόσες έχεις στην Ελλάδα? Έχει και στην Αθήνα, έχει πάρα πολλές. Τώρα ακριβώς να σας δώσω αριθμό δεν ξέρω. Σίγουρα υπάρχουν σχολές. Εγώ θα ευλογήσω τα γένια μας. Εντάξει, υπάρχουν σχολές. Υπάρχουν σχολές, σίγουρα. Όχι τόσο πολύ έξω στην επαρχία, αλλά σε κεντρικά σημεία. Πάει. Του λέμε τη διαδικασία. Παραδείγματος χάρη, πρέπει να βγάλει κάποια χαρτιά γιατρών, 4 γιατρούς, για να δούμε ότι είναι σε φυσική κατάσταση, δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Μετά εκπαιδεύεται. Υπάρχει θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική. Εκπαιδεύεται στα πάντα πάνω στην ναυαγοστική και αφού τελειώσει την εκπαίδευση και τη θεωρία και την πρακτική. Η οποία πόσο καιρό είναι? Πάει και αυτό, θα έλεγα, αναλόγως. Δηλαδή, μπορεί μέσα σε 15 μέρες να κάνει πρακτικά και θεωρητικά, αλλά από εκεί και πέρα έχει και κάποια τεστάκια που κάνει μέσω υπολογιστή και αυτά. Και όταν είναι έτοιμος, κρίνουν και οι εκπαιδευτές και ο ίδιος το καταλάβει ότι είναι έτοιμος να πάει να δώσει εξετάσεις. Έρχεται και δίνει εξετάσεις στην Ένωση Ναυαγοστικών Σχολών. Και αφού περάσει τις εξετάσεις. Δεν μιλάμε τώρα για χρόνια. Όχι. Μιλάμε όχι. Για μήνες. Μπορεί να γίνει αυτό μέσα και σε 20 μέρες, αναλόγως τη φυσική κατάσταση που έχει ο κάθε άνθρωπος που θέλει να γίνει ναυαγοσώστης. Έχουμε ένα δίμηνο, τρίμηνο μέσο όρο, δηλαδή περίπου έτσι, περίπου ένα δίμηνο. Όχι. Τολμώ να σας πω ότι μπορεί να γίνει, δηλαδή αν έχουμε έναν άνθρωπο, έναν κολυβητή που θέλει να γίνει ναυαγοσώστης, δηλαδή είναι έτοιμος κολυβητικά, μέσα σε 20 μέρες, σε ένα μήνα το πολύ έχει. Ένα μήνα λοιπόν τελειώνει. Ναι, ναι. Και πόσα πρέπει να πληρώσεις, Στέλιο? Σχεδόν τίποτα. Σχεδόν τίποτα τι εννοώ? Το να πάρεις, υπάρχουν σχολές που πας να βγάζεις πτυχία και στο τέλος σου μένει και το πτυχίο και δεν εργάζεσαι. Στη δική μας περίπτωση, δηλαδή σαν ναυαγοσώστης, έρχεται, το κόστος είναι πάρα πολύ μικρό. Φυσικά θέλω να τονίσω ότι για να γίνεις ναυαγοσώστης πρέπει να έχεις και άδεια χειριστή ή ταχυπλόου. Έτσι είναι προαπαιτούμενο για να μπορείς να δώσεις εξετάσεις. Αυτό δεν είναι τίποτα. Δηλαδή, συνεργαζόμαστε εμείς, παραδείγματος χάρη, με σχολή. Εκτός από θέματα υγείας, λοιπόν, που πρέπει να είναι λυμμένα, πρέπει να ξέρεις να οδηγάς και ταχύπλοου. Να έχεις άδεια. Ναι, ναι, βεβαίως, γιατί όπως θα δούμε και παρακάτω, ο ναυαγοσώστης. Μου είπες το νούμερο. Λοιπόν. Γιατί δεν το λες? Όχι, δεν είναι κάτι δύσκολο. Κοιτάξτε να δείτε. Για να πάρει ένας ναυαγοσώστης τώρα πτυχίο πισίνας παραλίας, το κόστος συγκεκριμένα τώρα μιλάμε γιατί αλλάζουν αυτά, έτσι. Από 780 ευρώ έχουμε μία έκπτωση εμείς 50% και πάμε 390 ευρώ πτυχίο πισίνας παραλίας. Δηλαδή με 390 ευρώ έχει πάρει το πτυχίο του και μπορεί να εργαστεί από την επόμενη μέρα που θα δώσει εξετάσεις και θα πάρει την άδεια λιμενικής αρχής. Είναι πολύ δηλαστικό. Ναι, είναι, δηλαδή να σκεφτείτε, ο πρώτος μισθός καλύπτει τα έξοδα που έχω βγάλει το πτυχίο. Ναι, από εκεί και πέρα βέβαια το να θα επιλεγεί από μια εταιρεία πρέπει να, να έχει δοκιμαστεί, να είναι καλός, έτσι δεν είναι, δεν κάνει οποιοδήποτε θα πάρει ένα πτυχίο. Κοιτάξτε, από την ώρα που θα πάρει πτυχίο, κάνει. Από την ώρα που θα πάρει το πτυχίο μπορεί να μπει αμέσως από την επόμενη μέρα στην παραλία. Γιατί γι' αυτό εκπαιδεύεσαι και γι' αυτό δίνεις εξετάσεις. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος που δεν κάνει να δώσει εξετάσεις και Στέλιο, να πάρει πτυχίο. Εγώ σου λέω ότι κάνει, λέω ότι
εκπαιδεύεται. Ρωτώ, εδώ είναι το ερώτημα. Υπάρχουν θέσεις εργασίας ή θα πάρει ένα πτυχίο να βαγωσώσει, για παράδειγμα, θα το κορνιζώσει όπως το πτυχίο της παρεπιστημιακής σχολής και θα το βλέπει. Ρωτάω. Εμείς αυτό που έχουμε να πούμε σαν σχολή, παρακαλάμε να έρθουν ναυαγοσώστες. Έτσι. Παρακαλάμε να έρθουν παιδιά. Είναι εγγυημένα ότι από την επόμενη κιόλας μέρα θα εργαστούν. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη ναυαγοστών. Θα σας πω το εξής. Υπάρχουν νησιά, υπάρχουν σημεία και στερεά Ελλάδα που έχουν μείνει ακάλυφτα. Οι Δήμοι δεν έχουν ναυαγοσώστες. Δηλαδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή νησιά στην Ελλάδα που δεν έχουν ναυαγοσώστες. Ερώτηση. Το κατάλαβα. Γιατί χρειαζόμαστε ναυαγοσώστες? Ένα έθνος το οποίο είναι γεννημένο μέσα στη θάλασσα. Ναι. Ένα έθνος που είναι γεννημένο μέσα στη θάλασσα και έχουμε υψηλό ποσοστό πνιγμούς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εμάς μας περιβάλλει μόνο θάλασσα την Ελλάδα. Έτσι. Να εξαιρέσουμε απάνω πίνδο και τέτοια, έτσι προς Θεού. Δυστυχώς δεν είναι όπως τα παλιά τα χρόνια που το παιδί ήταν εύκολο, είχε εύκολη πρόσβαση στη θάλασσα και να μάθει μπάνιο. Έχουν αλλάξει οι εποχές. Υπάρχουν οικογένειες που δεν μπορούν να πάνε καν στη θάλασσα. Τα παιδιά δεν βλέπουν τη θάλασσα. Ή αν θα τη δούνε, θα τη δούνε μία, δύο, τρεις φορές το καλοκαίρι μόνο. Θέλετε, η κατάσταση που έχουμε τα τελευταία χρόνια, λόγω μετακίνησης οικονομικής κτλ., δεν είναι εύκολο. Οπότε έχουμε μείνει πολύ πίσω σε κατάσταση να γνωρίζει όλος ο κόσμος μπάνιο. Αλλά το θέμα δεν είναι να γνωρίζω μπάνιο. Σας πληροφορώ ότι ένα μεγάλο ποσοστό. Μπορώ να πω το μεγαλύτερο ποσοστό που κάνουμε διασώσεις είναι από ανθρώπους που ξέρουν μπάνιο. Αυτός που δεν ξέρει μπάνιο δύσκολα θα φύγει από την παραλία. Και όταν λέμε δεν ξέρω μπάνιο, δεν σημαίνει απλά επιπλέον σημαίνει ξέρω μπάνιο. Έτσι. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Άλλο επιπλέον, άλλο ξέρω μπάνιο. Κάτσε, αυτό το στοιχείο είναι σημαντικό. Δηλαδή, ένας ο οποίος δεν ξέρει μπάνιο φοβάται και πάει ρεχά. Εσύ λες ότι η πλειοψηφία των διασώσεων αφορά αυτούς που ξέρουν μπάνιο. Ακριβώς. Να σας δώσω να καταλάβετε περιστατικά. Έχουμε ανθρώπους κυρίως ηλικιωμένους, ξέρουν μπάνιο, γνωρίζουν μπάνιο εννοείται, φεύγουν, απομακρύνονται, έχουν την κακή συνήθεια και θέλουν να κουλυμπάνε στα βαθιά. Γιατί λέει στα βαθιά έχει καθαρά νερά. Έτσι. Και εκεί δημιουργούν. Ναι. Θα έχει. Τουλάχιστον εδώ στο νησί μας όλες οι θάλασσες είναι καθαρές. Έτσι. Φεύγοντας και πηγαίνοντας προς τα βαθιά, εκεί δημιουργούνται άλλα προβλήματα. Γιατί ναι, μεν ξέρω μπάνιο, αλλά ένας άνθρωπος που έχει προβλήματα υγείας, που έχει ιατρικό ιστορικό, συμβαίνουν πολλαπλά πράγματα. Από απλό να έχει να είναι διαβητικός ο άλλος. Πάει, κολυμπάει, κουράζεται, πέφτει το ζάχαρο, οπότε εκείνη τη στιγμή δημιουργούνται άλλα πράγματα. Έχουμε ανακοπές πολλές. Οπότε τις διασώσεις που κάνουμε κυρίως δεν τις κάνουμε από ανθρώπους που δεν ξέρουν κολύμπι. Αυτό είναι ένα 10%. Είναι από ανθρώπους που δεν ξέρουν. Λοιπόν, κολυμπάω εγώ, για να τα βάλουμε πρακτικά τώρα. Να με βοηθήσεις να δουν και οι τηλεθεατές, δηλαδή τι κάνετε. Πάω, κολυμπάω εγώ, είμαι υγιής κλπ. Αλλά κάποια στιγμή αισθάνομαι μια λιποθυμία, ανθρώπινο είναι, έτσι δεν είναι. Χάνω τις αισθήσεις μου και αρχίζω να ζητάω βοήθεια, να κουνάω τα χέρια μου, να φωνάζω, λέω εγώ ας πούμε έτσι. Ο ναυαγοσώστης τι κάνει, υποθέτω ότι παρακολουθεί. Ακριβώς. Θέλω να κάνω μια παρένθεση πολύ σωστά έτσι όπως το είπατε. Υπάρχει περίπτωση να μην μπορείτε να φωνάξετε βοήθεια, να μην μπορείτε να κουνήσετε τα χέρια για να καλέσετε τον ναυαγοσώστη. Άρα εσύ πρέπει να βλέπεις όπως και να έχει. Ακριβώς. Ο ναυαγοσώστης βρίσκεται απάνω στο βάθρο, απάνω στον πύργο. Είναι αυτό που βλέπω τώρα εκεί. Είναι αυτό που βλέπουμε. Ναι. Βλέπετε ότι ο ναυαγοσώστης έχει κιάλια και παρακολουθεί όλη την παραλία. Δηλαδή από το ένα σημείο στο άλλο, σιγά σιγά ο έλεγχος γίνεται επανειλημμένα και συνέχεια. Έτσι. Άρα αυτός βλέπει, αυτός τον βλέπω τώρα, δεν το έχουμε στήσει, να το ξέρετε. Δηλαδή ξαφνικά του το έβαλα του στέγη του, είναι και υπάρχει και παρακολουθεί. Αυτό κάνει δηλαδή. Ακριβώς, ακριβώς. Και είναι μεγάλη χαρά που μας ζητήσατε. Το προτείνατε εσείς να έρθετε στο δικό μας χώρο και βέβαια, να δείτε ναι. την πραγματικότητα. Δεν είναι ένα στούντιο, είναι αυτή τη στιγμή ο ναυαγοσώστης υπηρεσία. Δεν μπορούμε τώρα να βρούμε να πνίγεται, αλλά πες μου κάτι, μπορούμε να το στήσουμε, δηλαδή να πάμε κάποιον να πούμε ότι
Εννοείται. Έτσι κάνουμε και στα μαθήματα. Έτσι κάνουμε και στα μαθήματα. Για να το δούμε λοιπόν αυτό. Εννοείται. Να δούμε, ένα παλικάρι από αυτά τα δύο. Ωραία. Είμαστε τυχεροί γιατί στην παραλία εδώ του Καρφά έχουμε δύο ναυαγωστικούς πύργους, δύο βάθρα. Αυτό παίζει ρόλο με το μήκος της παραλίας εννοείται. Έχουμε δύο βάθρα. Έχουμε δύο βάθρα. Όταν έχουμε το μία... είναι 4 μέτρα, πόσο είναι? Είναι από την επιφάνεια της θάλασσας, πρέπει να είναι 3 μέτρα. Α, 3 μέτρα. Και το μήκος που βρίσκεται από την εκεί που σκάει το κύμα, από τον Αιγιαλό, αυτό παίζει ρόλο με την ιδιάζουσα μορφή της παραλίας. Εδώ, επειδή όταν πιάνει νοτιά, ανεβαίνει ψηλά η θάλασσα, βρίσκεται σε εκείνο το σημείο. Τα εσείς. Ναι. Λεπτομέρειες είναι αυτές. Ναι, ναι. Βλέπω λοιπόν ότι υπάρχει ο πύργος, ο οποίος είπες έχεις ναυαγοσώστες. Δύο. Γιατί δύο? Δύο, γιατί πάει το μήκος της παραλίας. Επειδή είναι πάνω από 400 μέτρα, πρέπει να βγουν. Ένας πύργος βρίσκεται στην άλλη πλευρά. Όχι, γιατί έχει ο πύργος δύο άτομα? Δεν έχει δύο. Έχει δύο πύργους η παραλία, δύο ναυαγοσώστες. Άρα ο ναυαγοσώστες είναι ένας. Δύο. Ένας σε κάθε πύργο. Μα, είναι λοιπόν. Και βλέπει. Ναι. Εκεί λοιπόν που βλέπει, ξαφνικά διαπιστώνει ότι κάποιος πνίγεται. Θέλει τη βοήθειά του. Εκεί θα δράσει, ναι, θα το δείξουμε. Φύγει. Πριν περάσουμε σε αυτό, να πούμε δύο πράγματα που έχει ο πύργος. Θα βοηθήσουν και το κοινό να καταλάβει τι χρειάζεται. Παραδείγματος χάρη, όταν έχουμε σε μία παραλία δύο πύργους, εκεί χρειάζεται και ένα jet ski. Είναι τα εργαλεία δηλαδή που έχει ο ναυαγοσώστης. Το jet ski βρίσκεται κάτω από το πύργο. Να το δούμε εκεί. Ναι. Μπορούμε να μας ακολουθήσει η κάμερα, γιατί έτσι κι αλλιώς είπαμε ότι το αυτοπροσώπο σήμερα είναι αυτοπροσώπος παραλιακό στον Καρφά. Έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τον εξοπλισμό του, πριν φτάσουμε στο τζετ. Ναι. Ο ναυαγοσώστης έχει πλήρες φαρμακείο, που μέσα περιέχει ακόμα και επιπένενέσεις για παιδιού και ενήλικα, σε περίπτωση που πάθει κάποιο αλλεργικό σοκ και αυτά, από τσιμπήματα, μέδουσα, σφίγγας, έξω στην παραλία και αυτά. Έχουμε φιάλι οξυγόνου. Ο ναυαγοσώστης είπαμε ότι δεν σώζει με στη θάλασσα μόνο, μπορεί και απ' έξω. Εννοείται. Γι' αυτό είπα πριν, θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω εντός εγώ τη λέξη, έχουμε ένα μίνι γιατρό στην παραλία μας και στην περιοχή μας. Ναι. Έτσι. Από εκεί πέρα έχει σανίδα κινητοποίηση. Πολύ σημαντικό. Βλέπω και επινδυτή. Ακριβώς εκεί θα πήγαινα τώρα. Το πιο σημαντικό, το πιο ιερό, το πιο κατάλληλο εργαλείο που έχει ο ναυαγοσώστης, ότι έχει αυτόματο εξωτερικό επινδυτή. Αυτός εδώ. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο σώζει, πραγματικά σώζει. Αυτό μας λέει, ο γιος Αλέγης. Ναι, ναι. Ναι. Είναι αυτόματος εξωτερικός απεινιδωτής. Σε κάθε πύργος, κάθε ναυαγοσώστης έχει το μηχάνημα αυτό. Ναι. Είναι ό,τι το πιο σημαντικότερο πράγμα που μπορεί να έχει. Έχει φιάλι οξυγόνου. Έχει φιάλι οξυγόνου, έχει φάρμακα, έχει γάζες, έχει όλο τον ιατρικό εξοπλισμό. Ο κάτω τι είναι αυτό? Είναι διάφορα άλλα εξαρτήματα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στην ναυαγωστική μας. Έχει σανίδα κινητοποίησης, γιατί μπορεί να έχουμε ατύχημα, σοβαρό ατύχημα, με τραυματισμό σπονδυλική στήλη αυχένα. Οπότε ο άνθρωπος που θα μεταφερθεί έτσι όπως πρέπει. Έτσι όπως πρέπει δηλαδή, για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα. Από εκεί πέρα έχουμε διάφορα εργαλεία του ναυαγωσώστη. Αυτό είναι. Καταδυτικό μαχαίρι, βατραχοπέδιλα, μάσκα. Να σκεφτείτε, εδώ είναι όλο το μυστικό. Εδώ στην παραλία είχαμε πάρα πολλά περιστατικά με δράκαινες σκορπίνες. Πατάμε, δηλαδή πάμε να μπούμε, πατάμε, δεν το καταλαβαίνουμε. Οπότε, άμα πατήσουμε μία δράκαινα, μία σκορπίνα, έχει δηλητήριο. Μπορεί κάποιος να είναι και αλλεργικός και να αφαιρεθεί ακόμα και η ζωή του. Σου πονάει, γίνεται, πονάει. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο πόνος. Λοιπόν, είναι απλό συστατικό. Έχουμε ένα κουβά με νεράκι, ζεστό νερό, και αν βάλουμε μέσα το πόδι, εκείνη τη στιγμή αδρανοποιεί το δηλητήριο και έτσι σταματάει και ο πόνος. Έχουν συμβεί πολλά περιστατικά εδώ, πάνω από 15 περιστατικά φέτος το καλοκαίρι. Τόσο απλό. Είναι απλό πράγμα, ναι, χωρίς φάρμακα, χωρίς τίποτα. Ναι. Όλα αυτά τα μαθαίνουμε φυσικά στην εκπαίδευση, έτσι. Εννοείται, ναι. Και διάφορα άλλα πραγματάκια. Γι' αυτό υπάρχει ο κουβάς εδώ πέρα. Γι' αυτό υπάρχει ο κουβάς με το ζεστό νεράκι. Αυτό το βλέπω και είναι του στρατού. Είναι έτοιμο να το ξεφθεί. Είναι... Βατραχοπέδιλα, μάσκα υπάρχει. Εννοείται. Πρέπει ο ναυαγοσώστης να μπορεί να βλέπει τα μεσόνερα. Αυτό είναι το jet ski. Αυτό είναι το jet ski. Αυτό το λάστιχο τι είναι? Αυτό είναι γιατί ακουμπάμε το jet ski για να μην χτυπάει. Στο jet ski από πίσω υπάρχει ειδικό φορείο, πλωτό φορείο. Πλωτό φορείο. Ναι. Το οποίο αυτό μπορεί να το πάρει ο συντονιστής, ο επόπτης μαζί με τον ναυαγοσώστη. Ανεβαίνει το διγείο συντονιστής, στην προκειμένη περίπτωση που είμαι εγώ εδώ πέρα.
και πάνε να κάνουν μια διάσωση. Αν κρίνει ο ναυαγωσός και ο συντονιστής ότι χρειάζεται να μπει το jet ski, μπαίνει και πάνε να κάνουν τη διάσωση με το συγκεκριμένο όχημα. Έχει μικρό σκάφος με μηχανή, τον οποίο μπαίνει μέσα και εξολέμβια. Κάνει εξολέμβια. Κάνει περιπολίες, μπορεί να πάει να κάνει μια σύσταση αν δει κάποιο σκάφος ότι μπαίνει μέσα από την οριοθέτηση που έχει μπει στην παραλία. Όπως βλέπετε έχει μπει μια οριοθέτηση. Βλέπω που... κάτι κουλούρες δηλαδή. Ναι, είναι οι σημαδούρες. Οι σημαδούρες πορτοκαλί χρώμα έχουν. Πορτοκαλί και κίτρινο. Αυτό σημαίνει ότι τα σκάφη δεν πρέπει να μπαίνουν μέσα, έτσι. Δεν μπορούν να περνάνε μέσα από τις σημαδούρες. Κάθε πόσα μέτρα έχει σημαδούρα. Κάθε 10-20 μέτρα έχουμε, κάθε 10 λέει ο νόμος, κάποιες επειδή τις παρασένει λίγο το νερό, είναι. Κάθε 10 μέτρα έχουμε. Και έχουμε και διάβλο που περνάνε, μπορεί να βγει το σκάφος και να μπει κάποιο σκάφος το ναυαγωστικό. Α, μπορεί να μπει και να βγει, μάλιστα. Γιατί έχουμε και ταχύπλοο που έρχεται, δηλαδή σε ένα περιστατικό, ο ναυαγωσός δεν είναι μόνος του. Καλή απευθείας μέσω VHF Marine που έχουμε, το ταχύπλοο που βρίσκεται στη διπλανή παραλία και έρχεται και ναυαγωσός της με ταχύπλοο απ' έξω. Οπότε υπάρχει και... Αυτό είναι καινούριο, καινούριο για μένα. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτός που κάνει τη διάσωση. Όχι, όχι. Υπάρχει... Έχει ειδοποιεί τον άλλον. Βέβαια. Έρχεται ταχύπλο. Ή μάλλον το ακούει. Τον ειδοποιεί κατευθείαν. Θα μιλήσει μόλις γίνει κάτι. Ναι, ναι, ναι. Μιλάει. Α, μιλάει. Με το που εντοπίσει το περιστατικό, το πρώτο πράγμα που έχει να κάνει να σφυρίξει για να καταλάβει και ο άλλος ναυαγωσός που βρίσκεται εδώ πέρα τι συμβαίνει. Υπάρχουν δηλαδή κωδικοί. Ναι. Και αυτομάτως λέει: έχω περιστατικό. Α, ζητάει τη βοήθεια του αλλού του. Βεβαίως. Ναι. Και λέει στο VHF: έχω περιστατικό στην παραλία Καρφάς, στον πύργο 1 ή 2, αναλόγως που έχουμε τους κωδικούς και τα χωρίζουμε. Ναι. Και ξεκινάει και μέσα σε το πολύ 5 λεπτά βρίσκεται εδώ πέρα και το ταχύπλο. Άρα λοιπόν έχει βοήθεια. Βέβαια, βέβαια. Γιατί μπορεί να έχουμε κάποιο ατύχημα μέσα στη θάλασσα που να χρειαστεί. Ναι. Μπορεί να έχουμε πρόσκρουση δύο σκαφών. Μπορεί να έχουμε ένα. Πολλά μπορεί να γίνουν. Χίλια δύο πράγματα, ναι. Λοιπόν, αυτοπροσώπως με το Στέλιο Τσαλίκη, ο οποίος είναι ναυαγωσός της. Νομίζω ότι μας δικαιώνεται ότι δεν κάτσαμε στο στούντιο να βάλουμε τις γραβάτες μας. Αλλά βάλαμε τα μαγιό μας εδώ. Εγώ είμαι με άλλο. Με ολόσωμο είμαι εγώ. Λοιπόν, για να κάνουμε εδώ, να δείξουμε εδώ τι κάνει ο ναυαγωσός της. Και είμαστε στο λεπτό σημείο λοιπόν τώρα, που αφού δείξαμε τι περιλαμβάνει εδώ το εξοπλισμό σας, να δούμε και την διάσωση. Πώς γίνεται. Ωραία. Θα κάνουμε τώρα, σας έχουμε ετοιμάσει ένα σκηνικό, δεν είναι πραγματικό έτσι, εννοείται. Είναι λογικό είναι αυτό. Αλλά ας πούμε είναι το πώς γίνεται και στην εκπαίδευση, πώς εκπαιδεύουμε τα παιδιά, γιατί δεν μπορείς να πάρεις ένα παιδί χωρίς να έχει την κατάλληλη εκπαίδευση να πεις θα γίνει ναυαγωσός της έτσι. Οπότε όλα αυτά τα κάνουν συνεχόμενα μέχρι να φτάσουν στο σημείο να δώσουν εξετάσεις και να έρθουν στον πύργο. Λοιπόν, για να το δούμε λοιπόν, ας πούμε ότι έχουμε ένα περιστατικό τώρα. Ωραία. Να μας το περιγράψεις, να το δούμε πώς θα είναι. Ωραία. Εγώ θα σας περιγράφω καθώς τα παιδιά θα ξεκινήσουν. Ναι. Έχουμε τους ναυαγωσώσεις, έχουμε τον Παναγιώτη, ναι. Τον Αλέξανδρο και τον Θάνο. Ο Θάνος στην συγκεκριμένη περίπτωση θα μας κάνει το θύμα τώρα, τον πνιγόμενο. Θάνο, εσύ θα πνιγείς λέει τώρα, έτσι. Οπότε μπαίνεις στο νερό εσύ, Θάνο. Ναι. Ο Θάνος θα μπει λοιπόν. Θα βάλουμε ένα ναυαγωσώστη να κάνει το πνιγόμενο. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Αλλά για να καταλάβει ο κόσμος εδώ πώς γίνεται. Ξεκινάμε. Ναι. Αφού ξεκινάμε απάνω, βλέπουμε τον ναυαγωσώστη. Ναι. Κατά τη διάρκεια της βάρδιάς του, έχει κάποιους τρόπους που κάνει την επίβλεψη στην παραλία. Ο ένας λόγος κάθεται στο βάθρο και παρακολουθεί με τα κιάλια. Μπορεί να κατέβει, να πάρει το σωσίβιό του, πάντα έχει το σωσίβιο μαζί, να κάνει περιπολία κατά μήκος της ακτής, ανάμεσα στους λιόμενους, βλέποντας τη θάλασσα, ή να πάρει τη σανίδα να μπει μέσα να κολυμπήσει, να δει πάλι μέσα τη θάλασσα, ή να πάρει το μικρό σκάφος. Δεν περιπολεί μόνο πάνω, περιπολεί και έξω. Παντού, παντού. Αυτός παντού. Λοιπόν τώρα περιπολεί πάνω και βλέπει με τα κιάλια ότι υπάρχει πρόβλημα. Θα δούμε, τώρα θα σας δείξουμε μία διάσωση σε έναν πνιγόμενο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Α, έχει χάσει τις αισθήσεις του. Έχει χάσει, γιατί έχουμε δύο πνιγόμενους. Έχουμε τον πνιγόμενο που έχει χάσει αισθήσεις και πνιγόμενο που έχει αισθήσεις. Αυτός λοιπόν πήγε να κολυμπήσει και ξαφνικά λιποθύμησε. Λιποθύμησε, μπορεί να πάθει ανακοπή, μπορεί να πάθει πολλά πράγματα. Ναι. Δεν το ξέρουμε ακόμα, θα το εντοπίσει ο ναυαγωσός της. Παρακολουθεί την παραλία με τα κιάλια του και εντοπίζει τον πνιγόμενο. Μπορεί να μην σηκώνει χέρι, μπορεί να μην μιλάει, βλέπει ότι επιπλέει. Αυτομάτως σφυρίζει, κατεβαίνει από τον πύργο, ξεκινάει.
βλέπετε με το σωσίβιο, μπαίνει μέσα στο νερό. Αυτό λέγεται το τρέξιμο της πάπιας, έτσι ονομάζεται. Κάνει βήματα με ανοιχτά πόδια για να μπορέσει να τρέξει. Βλέπετε και ο δεύτερος ναυαγωσός της, αν υπάρχει στην παραλία, του πάει να έχει έτοιμο το φαρμακείο, το οποίο έχει και φιάλι. Κάνει αυτή τη στιγμή τη διάσωση, περνάει το σωσίβιο, δένει στην ουσία πάνω στο σώμα του με τα χέρια του τον πνιγόμενο. Πρέπει να του κρατήσει το κεφάλι έξω από το νερό για να μην εισχωρεί και άλλο νερό. Έτσι. Λοιπόν, βλέπετε με ειδικό τρόπο κάτω από τις μασχάλες και με τρόπο που δεν το βλέπουμε από μακριά, pistol grip τον βγάζει. Τρέχει ο επόμενος ναυαγωσός της και τον πιάνουν με τρόπο για να τον τοποθετήσουν έξω από το νερό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα μπορούσαμε να είχαμε καλέσει και το σκάφος να έρθει και το σκάφος με τον ναυαγωσό εκεί. Τον τοποθετούν σε σταθερό στεγνό έδαφος, γιατί μπορεί να κάνουν χρήση απεινιδωτή. Κάνει ο ναυαγωσός, βλέπω, ακούω, αισθάνομαι. Για 10 δευτερόλεπτα γίνεται αυτό και αφού δεν ακούσει, δεν αισθανθεί τίποτα, ξεκινάνε, βάζουν φιάλι οξυγόνου, ξεκινάει η διαδικασία κάρπας. Στη διαδικασία της κάρπας, κάρπα καρδιοαναπνευστική αναζωγόνηση. Ναι. Κάνουμε αυτή τη στιγμή 30 θωρακικές συμπιέσεις, 2 εφυσίσεις, 30 θωρακικές, 2 εφυσίσεις και γίνεται 3 φορές για έναν κύκλο. Εννοείται ότι μέσα από την pocket mask που φοράει μπορεί να δώσει εφυσίσεις. Αλλά τώρα έχουμε και τη φιάλη οξυγόνου που του κάνουμε παροχή οξυγόνου. Και βλέπουμε αφού επανέλθει, τότε θα τον τοποθετήσουμε σε θέση ανάνυψης, καθώς κατά την όλη αυτή διάρκεια ήδη έχουμε καλέσει το ΕΚΑΒ. Ναι. Βλέπετε τώρα το γυρνάνε σε θέση ανάνυψης για να τον τοποθετήσουν έτσι μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ. Άρα εσείς τώρα έχετε ειδοποιήσει το ΕΚΑΒ. Εννοείται, ο άλλος ναυαγωσός της παίρνει κατευθείαν τηλέφωνο ή και μόνος του να είναι. Ξέρει τον τρόπο, την ώρα που θα δώσει τις πρώτες βοήθειες θα πάρει κατευθείαν τηλέφωνο το ΕΚΑΒ και θα δώσει τις πληροφορίες που πρέπει για να έρθει και σύντομα το ΕΚΑΒ εδώ. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι η μία περίπτωση. Μία περίπτωση που δεν έχει αισθήσεις. Δεν έχει αισθήσεις. Και πάμε να δούμε κάτι πιο εύκολο, κάτι πιο απλό, αλλά πολύ επικίνδυνο. Κάποιον που έχει αισθήσεις και καλεί έναν ναυαγωσό. Γιατί επικίνδυνο? Γιατί όταν ένας άνθρωπος πάει και κολυμπήσει και είναι μέσα στα 50 μέτρα, ακόμα και έξω έτσι, γιατί γίνονται πνιγμοί και στα ρηχά. Να πάει ήδη να ξαναπνιγεί. Να πάει να. Θα βάλουμε άλλον τώρα. Ναι, βάλουμε άλλον. Να τον ξεκουράσουμε. Ωραία. Λοιπόν, εάν εγώ είμαι μέσα στο νερό και πάθω μία γράμπα και υπάρχει ναυαγωσός και σηκώσω το χέρι μου και έρθει, δεν θα συμβεί απολύτως τίποτα. Αν όμως είμαι μόνος μου στη θάλασσα και πάθω και χειροτερέψει και πανικοβληθώ και τρομάξω, μπορεί να βυθίζομαι μέσα στο νερό, 1, 2, 3 φορές, να εισχωρήσει νερό στο στόμα μου, να κατέβει προς τα κάτω, να πάθω λαρυγκοσπασμό, τώρα σας τα λέω, είναι λίγο ιατρικός τα πράγματα, δεν πειράζει έτσι λίγο να τα γνωρίζουμε, και να έχουμε μία απώλεια ανθρώπινη ζωής από μία απλή γράμπα. Υπάρχει περίπτωση από μία απλή γράμπα να σε φέρω από εδώ, να πανικοβληθώ εγώ και να σε πιάσω από το λαιμό? Κατάλαβα. Ο ναυαγωσός της δεν μπορεί να πλησιάσει τον πνιγόμενο. Έχει πάντα το σωσίβιό του. Δεν τον πλησιάζει. Μένει σε 1,5 μέτρο απόσταση. Μάλιστα. Αν έχει αισθήσεις, του προσφέρει πρώτα το σωσίβιο, του λέει κάποια πράγματα. Δεν πλησιάζουμε. Μόνο όταν δεν έχει αισθήσεις πλησιάζουμε και πάλι με τέτοιο τρόπο που δεν μπορεί να μας εγκλωβίσει. Άρα υπάρχει εκπαίδευση και σε αυτό. Βεβαίως. Σε περίπτωση που πάει κάτι στραβά και εγκλωβιστεί ο ναυαγωσός της, πάλι έχει εκπαιδευτεί πώς μπορεί να απεγκλωβιστεί. Είτε τον κρατήσει ο άλλος με τα χέρια, είτε τον κρατήσει στο κεφάλι, είτε τον κρατήσει στα πόδια. Έχει τρόπο ο ναυαγωσός, έχει κάνει την εκπαίδευση πώς θα απεγκλωβιστεί, γιατί ο άνθρωπος που τον εγκλωβίζει τον ναυαγωσός της, δεν το κάνει από κακό, εκείνη τη στιγμή βρίσκεται σε πανικό. Γι' αυτό όλα αυτά έχει εκπαιδευτεί όμως και μπορεί να απελευθερωθεί. Θα δούμε τώρα ακόμα μία διάσωση, να φύγουμε λίγο από το διάδρομο του ναυαγωσός του, γιατί όπως βλέπετε ο ναυαγωσός έχει διάδρομο, δεν μπορεί μπροστά να έχει λουόμενους, να είναι εξαπλωμένοι με ομπρέλες, να περνάει πάνω από τα κεφάλια. Ο διάδρομος ο ναυαγωστικός. Άμα το δούμε αυτό, να το σεβόμαστε, ότι υπάρχει διάδρομος, έτσι. Α, μπράβο, ναι, έτσι, να το σεβόμαστε, να το κατανοούμε, να διαβάζουμε τις πινακίδες του ναυαγωσώστη που έχει στον πύργο. Και θα δούμε γιατί πρέπει να φύγει γρήγορα τώρα. Βεβαίως. Θα το δούμε. Βεβαίως. Λοιπόν, βλέπουμε τώρα αυτή τη στιγμή ένα πνιγόμενο μέσα στο νερό, ο οποίος έχει αισθήσεις, αλλά κάτι του συμβαίνει. Ναι. Δεν ξέρουμε τι. Δεν ξέρουμε μπορεί τι να ζαλίζεται, μπορεί να έχει πάθει γράμπα, μπορεί 1,000 πράγματα, έτσι. Ναι. Ο ναυαγωσός
όπως βλέπετε, ελέγχει πάλι την παραλία. Ναι. Και εντοπίζει, είτε ακούει, γιατί αφού έχει αισθήσεις μπορεί και να φωνάξει, τον εντοπίζει. Τον είδε λοιπόν, τον είδε. Ναι, θα σφυρίξει, τρέχει ο ναυαγοσώστης, ο ίδιος στην ουσία κατεβαίνει, τώρα έχουμε βάλει και να το δούμε καλύτερα, έτσι. Εκεί μιλάνε, έχουν επικοινωνία, έτσι, του λέει τι συμβαίνει. Βλέπετε, από ότι έτσι μπορώ με βάση την εμπειρία να πω, έχει κάτι έχει πάθει στο πόδι, ναι, κάποια γκράμπα. Μπορεί να έχει πατήσει και κάποιο τη δράκαινα που λέγαμε που πρέπει να το βάλουμε σε ζεστό νερό μετά το πόδι και αυτά. Αν υπάρχει δεύτερος ναυαγοσώστης στην παραλία, βλέπετε, τον βοηθάει. Τον τοποθετούν πάλι στο σταθερό έδαφος. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε έχει πάθει κάποια γκράμπα και βλέπετε έχει τον τρόπο, κάνει έκταση στο πόδι. Το ξέρουμε για πολλά το ποδόσφαιρο αυτό, ξέρουμε, το έχουμε κάνει όλοι αυτό το πράγμα. Ωραία. Περίπου έτσι δεν είναι. Ναι. Αυτό, τέτοια περιστατικά συμβαίνουν πάρα πολλά για με γκράμπες και τα λοιπά. Έχουμε επανειλημμένως εδώ, έχουμε βοηθήσει τον κόσμο. Ο κόσμος μας έχει μάθει εδώ. Γνωρίζει τους ναυαγοσώστες και υπακούν στους ναυαγοσώστες. Ο ναυαγοσώστης συμβουλεύει. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και θα ήθελα να, ναι, να βέβαια, πω... από ό,τι βλέπω ο ναυαγοσώστης πρέπει να μην έχει παχάκια, τους βλέπω και είναι... Εντάξει. Λοκατζίδες και τι. Από την ώρα που τρέχουμε, αθλιόμαστε, κάνουμε γυμναστική, γυμναστήριο, κολυμπάμε πάρα πολλές ώρες. Να σκεφτείτε ότι ο ναυαγοσώστης πριν πιάσει εργασία στον πύργο, στις 10 η ώρα που εμείς ερχόμαστε 10 παρα 10 πάντα, 10 λεπτά πριν τη βάρδια και 10 λεπτά μετά τη βάρδια βγαίνει η σημαία. Και μια που αναφερθήκαμε στη σημαία, δείχνουμε τις σημαίες του πύργου και να γυρίσουμε πάλι στο αθλητικό κομμάτι. Ναι. Έχουμε μια πορτοκαλί σημαία με μπλε γράμματα που λέει με ναυαγοσώστη, lifeguard. Τα πάντα είναι σε ελληνικά και σε αγγλικά για να το διαβάζουν και... Η πράσινη σημαία τι είναι? Η πράσινη σημαία είναι η σημαία καιρού, λέγεται. Είναι η πράσινη που σημαίνει στους, προειδοποιεί ο ναυαγοσώστης στους λουόμενους και τους λέει: όταν βλέπετε πράσινη σημαία, κολυμπάτε ελεύθερα, άφοβα. Όταν έχουμε κίτρινη σημαία, κολυμπάτε με προσοχή, γιατί μπορεί να έχουμε ψηλά κύματα ή να έχει συμβεί κάτι στην παραλία. Και όταν δούμε κόκκινη σημαία, εκεί σημαίνει απαγορεύεται να κολυμπήσουμε. Α, έτσι. Απαγορεύεται για χίλιους δύο λόγους. Μπορεί να έχουμε πάρα πολλά υψηλά ρεύματα, πελώρια κύματα, μπορεί να έχει γίνει κάποια μόλυνση στη θάλασσα, να υπάρχει κάποιο επικίνδυνο ψάρι το οποίο στην Ελλάδα δεν έχουμε. Καλά, ευτυχώς, για κάποιο λόγο απαγορεύεται. Αλλά για κάποιο λόγο απαγορεύεται. Άρα λοιπόν η πράσινη σημαία σημαίνει ότι τώρα εμείς κάνουμε μπάνιο άφοβα. Κολυμπάμε άφοβα ελεύθερα. Ωραία. Η κίτρινη με προσοχή, η κόκκινη απαγορεύεται. Η πορτοκαλί σημαία που λέει με ναυαγοσώστη σημαίνει ο ναυαγοσώστης είναι εδώ στο ωράριό του. Και όταν εφεύγει, μπαίνει μια κόκκινη σημαία που λέει χωρίς ναυαγοσώστη. Δηλαδή μπορείτε να κολυμπήσετε, για αλλά πάμε, με λοιπόν, σημαία. Για να σου θυμίσω που βαστάμε, έρχεστε 10 παρα 10, είπες. Πάντα. Άρα έχει προηγηθεί. Έχουμε ένα μπανάκι, ναι, κολυμπάμε περίπου στα 300 μέτρα, έχουμε πει, για να μην κουραστούμε κιόλας. Κάνουμε τρεξιματάκι στην παραλία. Δηλαδή, στην ουσία, ενεργοποιούμε τον οργανισμό μας, το σώμα μας, να είναι έτοιμο, γιατί ένα περιστατικό μπορεί να γίνει ακριβώς και στις 10 η ώρα ή και στις 6 η ώρα ακριβώς, έτσι. Οπότε είμαστε πάντα, ενυδατωνόμαστε στον πύργο, πίνουμε νεράκια, έχουμε κανένα σνακ, έτσι, να βάζουμε λίγο στο στομάχι μας κάτι, να υπάρχει ένα μισό τοστάκι. Να σκεφτείτε ότι έχουμε ένα τοστάκι και το τρώμε κατά την όλη τη διάρκεια της βάρδιας. Και με αυτόν τον τρόπο... συντηρούμε τον οργανισμό μας, έτσι, το σώμα μας. Μπορεί και γυμναστήριο, μετά το βράδυ μπορεί κάποιοι ναυαγοσώστες μαζευόμαστε, πάμε τρέχουμε στο βουνό, δηλαδή άλλοι πάνε γυμναστήριο. Αλλά τότε έτσι, μια φορά τη μέρα. Ναι, αλλά μπόλικο. Μην νομίζετε ότι δεν τρώμε. Τρώμε και παρατρώμε κιόλας για να έχουμε δυνάμεις. Βέβαια. Λοιπόν, άρα λοιπόν σημαίνει ότι στις 10 που πιάνει βάρδια, ένα μισάωράκι μπορεί και παραπάνω το χρειάζεται πριν προπόνηση. Ναι, ναι. Πρέπει για να είμαστε σε γρήγορση. Πάντα. Πάντα αυτός είναι ο τρόπος ζωής μας. Είναι τρόπος ζωής αυτό. Έτσι. Από εκεί και πέρα, εγώ θα ήθελα να πω στα παιδιά, στα νέα παιδιά κυρίως, στους φοιτητές, να γίνουν ναυαγοσώστες. Είναι πολύ σημαντικό. Έτσι. Γιατί είναι, είναι ένας χώρος ο οποίος μας έχει μόνιμα σε άθληση, μόνιμα γυμναζόμαστε. Και είναι πολύ σημαντικό. Πόσους έχουμε στοιχείο?
στοιχείο αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε μαζί με τους ρεπατζίδες που λέμε εμείς που κάνουν τα ρεπό και με το σκάφος και αυτά, έχουμε περίπου στα 15 άτομα. 15. Mm. Από τους οποίους πόσες είναι γυναίκες? Έχουμε μία, δύο, τρεις γυναίκες. Είδες και εσύ δυσκολεύτηκες. Ναι, ναι. Το μέτρησες, ένα, ναι, δύο, τρία. Ναι. Γίνονται αλλαγές, γι' αυτό δυσκολεύομαι. Ναι, ναι. Παραδείγματος χάρη, είμαστε τώρα στον Σεπτέμβρη και κάποια παιδιά φεύγουν γιατί ανοίγουν τα πανεπιστήμια τους. Δεν είναι ούτε καν οι μισές. Δεν είναι ούτε καν μισές, αλλά έχουμε περιοχές, έχουμε φυλάξεις που είναι μόνο γυναίκες. Είναι αντρικό το σπορ, δηλαδή? Όχι, δεν θα το έλεγα. Άρα τι, οι γυναίκες διστάζουνε? Διστάζουνε. Διστάζουνε, φοβούνται, νομίζουν ότι δεν μπορούν. Αντιθέτως, έχουμε πάρα πολλές διασώσεις που έχουν κάνει, ειδικά και φέτος, από γυναίκες. Έτσι. Δεν έχει να κάνει αν είναι γυναίκα ή άντρας. Δεν έχει να κάνει το σωματότυπο, αν είμαι λιγότερα κιλά ή παραπάνω κιλά. Ναυαγοσώστης είναι ναυαγοσώστης. Άρα λοιπόν, ισότιμα μπορεί να γίνουν και οι δύο. Εννοείται, εννοείται. Έχουν την ίδια εκπαίδευση. Έχουν τα ίδια πράγματα, δεν αλλάζει κάτι. Γι' αυτό λέμε είσαι ναυαγοσώστης. Έχω την εντύπωση ότι έχετε έλλειψη. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη έλλειψη. Α, πάρα πολύ. Πάρα πολύ μεγάλη έλλειψη. Ειδικά τα δύο τελευταία χρόνια λόγω COVID δεν μπορούσαν να γίνουν μαθήματα, δεν μπορούσαν να γίνουν εξετάσεις. Οι εξετάσεις λόγω αλλαγή προεδρικού διάταγματος έφυγαν από το λιμεναρχείο που δίναν παλιά τα παιδιά και τώρα δίνουν στην Ένωση Ναυαγωγικών Σχολών. Γίναν πάρα πολλές αλλαγές. Οπότε δεν υπάρχουν ναυαγοσώστες. Και ευελπιστούμε ότι φέτος, αυτή η χρονιά, θα παραμείνουμε ανοιχτές, θα παραμείνουν ανοιχτές οι σχολές, να ετοιμάσουν για τη νέα χρονιά ναυαγοσώστες. Χρειάζονται ναυαγοσώστες, γιατί η Ελλάδα έχει θάλασσα, μόνο θάλασσα. Όση ώρα κάνετε εκεί ο ναυαγοσώστης, βλέπει μόνο τα κιάλια ή βλέπει και το κινητό του? Λοιπόν, το κινητό, γιατί είναι πολλοί που λένε «Α, ο ναυαγοσώστης στο κινητό του». Δεν είναι ακριβώς το κινητό. Υπάρχει περίπτωση να πρέπει να επικοινωνήσει ο ναυαγοσώστης με το λιμεναρχείο. Δεν τελείως ψώγω. Προς Θεού. Ο ναυαγοσώστης έχει, πέρα από το ατομικό του κινητό τηλέφωνο, έχει και τηλέφωνο, συσκευή και νούμερο που ανήκει στην σχολή. Που τα τηλέφωνα αυτά τα έχουν το Υπουργείο, το έχει η σχολή, το έχει το λιμεναρχείο. Μπορεί το λιμεναρχείο, μπορεί η σχολή να τον πάρει κάποιο τηλέφωνο, να του στείλει κάποιο μήνυμα, να του στείλει στατιστικά καιρού. Δηλαδή, όταν δούμε ένα ναυαγοσώστη στο κινητό, μπορεί να ελέγχει, δεν θα καθίσει πολλή ώρα, μπορεί να ελέγξει τον καιρό. Να θέλει να μπει να δει τον καιρό του, να δει κύματα, να πει φυσάει, θα μου έρθει κυματισμός. Πληροφορίες. Πληροφορίες διάφορες που είναι απαραίτητες για την εργασία του. Όχι, δεν έχουμε ένα ναυαγοσώστη που θα είναι στο κινητό του, παραδείγματος χάρη, να είναι στα μέσα δικτύωσης και αυτά ή να παίζει παιχνίδια. Δεν γίνεται, γιατί αν χάσεις... Μια ωραία κοπέλα μπορεί να τη δει όμως. Αυτό νομίζω ότι θα γίνεται παντού. Θέλω να πω, είναι μια ευχάριστη εργασία. Είναι πολύ, πάρα πολύ ευχάριστη, γιατί έρχεται ο κόσμος, σου μιλάει. Ειδικά όταν γίνεσαι ένα με τον κόσμο, έχουμε λουόμενους που είναι καθημερινής βάσεως στην ίδια παραλία. Εγώ είμαι πολύ ευτυχισμένος και θέλω να πω ευχαριστώ πολύ στους ντόπιους εδώ που υπάρχουν, φέρνουν φαγητό στα παιδιά. Έτσι. Εδώ πέρα είναι μία κυρία η οποία στον Καρφά συγκεκριμένα φέρνει κάθε μέρα φαγητό στα παιδιά και λέει όταν σχολάστε να φάτε και τους μαγειρεύει γεμιστά. Σε τζουκάκια, γλυκά, να τους βάλει το ψωμάκι, το φρούτο. Είναι απίστευτο πράγμα. Έχετε περιποίηση, δηλαδή. Πάρα πολύ περιποίηση και είναι... Εγώ όταν το πρωτοείδα αυτό εδώ, ανατρίχιασα. Δηλαδή, λέω, μας νιώθουν οικογένεια και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αισθάνεστε χρήσιμοι? Είμαστε χρήσιμοι. Δεν αισθανόμαστε μόνο, είμαστε χρήσιμοι. Χρειάζεται ο ναυαγοσώστης. Και η Χίο έχει... Είναι το πρώτο νησί σε όλο το βορειοανατολικό Αιγαίο που έχει επενδύσει απάνω στους ναυαγοσώστες. Έχει επενδύσει στον τουρισμό εδώ, έχει επενδύσει στους ανθρώπους που είναι στη θάλασσα. Και αυτό μπορούμε να πούμε συγχαρητήρια σε όσους συμβάλλουν σε αυτό το κομμάτι για την ναυαγοστική κάλυψη. Μάλιστα. Τι ξεχάσαμε να πούμε, Στέλιο? Έχουμε ξεχάσει πολλά, αλλά είπαμε και πάρα πολλά. Δεν πειράζει, να πούμε αυτά που ξεχάσαμε. Έχουμε ακόμη λίγο χρόνο. Ωραία. Βασικά θέλω να πω ευχαριστώ και σε εσάς.
Καλά, άσε μας εμάς. Όχι, είναι σημαντικό, είναι σημαντικό κάποια πράγματα να λέγονται. Είναι όταν βλέπεις ότι ένα μέσο που έχει απήχηση στον κόσμο, που έχει απήχηση ειλικρινής, αληθινή, ανιδιοτελής και σου λέει θέλω να δείξω το έργο σας, αυτό είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Γι' αυτό οφείλω να σας πω ευχαριστούμε που δείχνετε το έργο του Ναυαγοσώστη στο νησί μας και σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό έπρεπε να το πω ίσως και από την αρχή. Οφείλουμε αυτό να το πούμε. Λοιπόν, εμείς κάναμε μια προσπάθεια αυτοπροσώπως σήμερα να φύγουμε από το στούντιο, να πάμε στην παραλία του Καρφά και να δούμε τη δουλειά που κάνουν οι Ναυαγοσώστες. Ο Στέλιος Τσαλίκης, ο οποίος δεν είναι χιώτης, αν και το επώνυμο είναι παραπέμπει σε χείο. Κάτι θα υπάρχει ατυχείο, αλλά γιατί να μην γίνω, δεν κατάλαβα. Θα σε παντρέψουμε. Μ' αρέσει το νησί πολύ, έχει γίνει το νησί μου. Ή είσαι παντρεμένος? Όχι ακόμα. Είδες, λοιπόν. Είμαι μωρό ακόμα. Το εντόπισα, είσαι μικρός. Όπως λέει και μία φίλη μου, δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω. Λοιπόν, Στέλιος Τσαλίκης, ο οποίος δεν είναι χιώτης, αλλά θα γίνει σιγά σιγά εδώ. Με την ομάδα του, βλέπω έχει μια δεμένη ομάδα. Τα παιδιά είναι έτσι δεμένα, αγαπημένα μεταξύ τους και εκπαιδευμένα. Επειδή είδαμε όλο το καλοκαίρι αυτό που τελειώνει, Στέλιο, ότι πραγματικά είχατε δώσει έναν άλλο αέρα, μια ασφάλεια. Γι' αυτό και κρίναμε σκόπο μου να έρθουμε να δείξουμε τη δουλειά σας. Δεν ξέρω αν τα καταφέραμε, αλλά κάναμε μια προσπάθεια να δείξουμε τι ακριβώς είναι ο Ναυαγοσώστης και να κλείσει ο Στέλιος, κάνοντας άλλη μια φορά έκκληση στους νέους που δεν έχουν δουλειά, να το δούνε και σαν δουλειά. Δύο πράγματα θέλω να πω κλείνοντας. Ελάτε, Ναυαγοσώστης μπορεί να γίνει οποιοδήποτε θέλει. Δεν παίζει ρόλο ούτε η ηλικία, ούτε το σωματότυπο, ούτε τίποτα. Θα εκπαιδευτείς, έλα στην Πανελλήνια Σχολή Ναυαγοστικής, θα εκπαιδευτείς και θα γίνεις ναυαγοσώστης και θα μπορείς να εργαστείς κανονικά στην παραλία, στο νησί σου, στο χώρο σου. Και κλείνοντας, θα ήθελα να δώσω συμβουλές κολυμβητικής ασφάλειας. Ασφαλής, δηλαδή, θέλω να πω στα παιδάκια, στους γονείς, μην αφήνετε με τα σωσίβια, με τα μπρατσάκια, με τις κουλούρες, τα παιδιά χωρίς την επίβλεψή σας. Δεν υπάρχει κάποια ασφάλεια και δεν θέλω να κρίνω ούτε τα σωσίβια ούτε τις κουλούρες. Θα δείτε ότι το γράφει και απάνω ότι απαγορεύεται να τα φοράνε τα παιδιά χωρίς επίβλεψη. Είναι κάποιοι γονείς που νιώθουν την ασφάλεια της κουλούρας και φεύγουν τα παιδιά, είτε από τον αέρα παρασύρονται ή γυρνάνε τούμπα στο νερό και δεν μπορούν να ξαναγυρίσουν. Είχαμε περιστατικά και βοηθήσαμε πάρα πολλά τέτοια περιστατικά εδώ. Όπως επίσης, δεν δίνουμε στο παιδί με το ζόρι να φάει για να πέσει στο νερό. Μπορούμε να του δώσουμε λίγο φρουτάκι, μισό τοστάκι, να κολυμπήσει, να ευχαριστηθεί το παιχνίδι του και μετά, πολύ ευχαρίστως, όταν πάμε σπίτι ή όταν καθίσουμε σε ένα μαγαζί, να φάμε όσο θέλουμε. Όχι όμως την ώρα που κολυμπάμε. Για τους ηλικιωμένους που τους λατρεύουμε και μας λατρεύουν και μας προσέχουν. Προσοχή στο κολύμπι. Όταν παίρνουμε φαρμακευτική αγωγή, καλύτερα να κολυμπάμε κατά μήκος της παραλίας. Εδώ πέρα. Μπροστά, κοντά στον Ναυαγοσώστη. Πηγαίνετε, κολυμπήστε κοντά. Ενημερώστε τον, πείτε του: έχω αυτό το ιατρικό πρόβλημα, αυτό το ιστορικό. Να σας. Έχει με τον νου σου. Ναι, εννοείται. Έτσι. Και πάνω απ' όλα, κολυμπάμε με ασφάλεια. Όχι πάνω από τις δυνάμεις μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και νηστική, μάλλον. Πάντα. Πάντα. Όταν έχουμε κυρίως γεύμα, μετά από 3 ώρες μπορούμε να πέσουμε στο νερό. Όχι λιγότερο. Δεν είναι ότι έφαγα βάρινα και θα πάω, εγώ επιπλέω. Όχι. Γίνεται ένας μηχανισμός που πρέπει να γίνει η καύση της τροφής, οπότε αυτομάτως η καρδιά στέλνει αίμα, λειτουργεί παραπάνω. Πάμε να μπούμε στο νερό. Λειτουργεί παραπάνω η καρδιά για να εξισορροπήσει τη θερμοκρασία του σώματος με του νερού. Κάνουμε και κινήσεις να κολυμπήσουμε, δίνουμε παραπάνω αίμα, παραπάνω χτύπο στην καρδιά και με αυτό μας επιφέρει δυστυχώς ανακοπή. Έτσι, θέλει προσοχή. Γι' αυτό και είπε και προηγουμένως ο κύριος Τσαλίκης εδώ, ότι όλη την ημέρα εκεί πάνω στον πύργο ένα γεμάτο οχτάρο έχουν ένα τοστάκι και το μασουλάνε. Ναι, γι' αυτό και δεν έχουν και στομάχι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Εύχομαι καλό υπόλοιπο σεζόν και του χρόνου να είμαστε εδώ. Θα είστε εδώ μέχρι πότε. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, θα είστε ακόμα. Βεβαίως. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας αποχαιρετούμε από την παραλία του Καρφά σε ένα ξεχωριστό αυτοπροσώπο σήμερα. Αυτοπροσώπο με τον κύριο Στέλιο Τσαλίκη από τη Σχολή Ναυαγοσωστών
και την ωραία του εδώ παρέα, την ομάδα του, η οποία μας βοήθησε να δούμε τι ακριβώς ένα από αυτά τα οποία κάνουν. Γεια σας.